Σοβαρές είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισμού στην Κρήτη ήδη από την φετινή τουριστική περίοδο, μιας και τα μηνύματα δείχνουν πως οι επισκέπτες στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ειδικότερα στον τουρισμό υπαίθριου. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Όσοι είναι γνωστοί από εμάς στην αγορά, πάνε πάρα πολύ καλά. Όσοι δεν είναι, από εμάς εξαρτάται να μπορέσουμε μέσα από τη συνεργασία μας να προβάλλουμε ακριβώς και αυτές τις επιχειρήσεις που δεν είναι καθόλου γνωστές, που είναι καινούργιες. Μετά από 8 και πλέον έτη ατέρμονων προσπαθειών και αυτοοργάνωσης των μελών της Ένωσης Αγροτουρισμού Ελλάδας, τέθηκαν τα κριτήρια και ήδη ξεκίνησε η πιστοποίηση των πρώτων 70 επιχειρήσεων. Στο Ρέθυμνο, 14 επιχειρήσεις έλαβαν σήμα πιστοποίησης σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Χαρουπόμυλο Πανόρμου. Επιτέλους, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οργάνωσης, αυτοοργάνωσης και είμαστε σε θέση σήμερα να δώσουμε τα πρώτα σήματα αγροτουρισμού μετά από τις πιστοποίησεις που έχουμε κάνει. Αυτά μετά από τα κριτήρια που ορίσαμε πανελλαδικά, η Κρήτη μπήκε σε ένα πιλωτικό στάδιο και είναι η πρώτη η Ένωση Κρήτης που δίνει τα σήματα αγροτουρισμού στις επιχειρήσεις. Είναι σπουδαία στιγμή, σταθμός για μας, διότι μετά από 8 χρόνια προσπάθεια να συντονιστούμε, φτάσαμε τελικά στη σημερινή μέρα που ξεκινάμε από εδώ, θα συνεχίσουμε Χανιά Ηράκλειο και μετά πάμε Πελοπόννησο, Ήπειρο και συνεχίζουμε έτσι ώστε να προσδιορίσουμε το προϊόν. Είναι πολύ σπουδαία στιγμή. Παράλληλα έγινε παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας που ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την προφολή και προώθηση του τουρισμού υπαίθρου, η οποία σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός νέου τουριστικού φορέα για τον αγροτουρισμό θα αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα εξωστρέφειας για τον τουρισμό υπαίθρου. Τα μέλη της Ένωσης δεν έκρυψαν ωστόσο την απογοήτευσή τους για την στάση της πολιτείας που, όπως λένε, ουδέποτε στάθηκε αρρωγός στο έργο τους. Πανελλαδικά ετοιμάζουμε ήδη ένα μηχανισμό προώθησης που είναι ένα τουριστικό γραφείο μέσω του σύνδεσμου ενός αγροτουρισμού Ελλάδος και μέσα από αυτή την πιστοποίηση προβάλλουμε ένα ενιαίο προϊόν με κοινά χαρακτηριστικά που μπορούμε να το προωθήσουμε στις ξένες αγορές. Ήδη έχουμε κάνει προσπάθειες, έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρουσία στην έκθεση, τη μεγαλύτερη έκθεση που έγινε, που είναι η ΤΕΜΠΕ στο Βερολίνο, με δικό μας περίπτερο και παρουσιάσεις δικές μας. Ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς μικρούς tour operators που ενδιαφέρθηκαν για μας και το μήνυμα που πήραμε ήταν ότι οι αγορές αυτή τη στιγμή, ειδικά της Ευρώπης, ενδιαφέρονται περισσότερο για το προϊόν το δικό μας. Σας αισιοδοξούμε ότι με τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε, δηλαδή με τη δημιουργία δικού μας τουριστικού φορέα, θα κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό προϊόν για όλη την Ελλάδα. Και έτσι θα είναι έτσι πολύ σπουδαία ιστορία. Διότι, όπως σας είπε προηγούμενη και η Πρόεδρος, δεν έχουμε καμία βοήθεια από την πολιτεία. Αποφασίσαμε λοιπόν στη Δράμα πριν 2 χρόνια ότι θα πάρουμε τις τύχες στα χέρια μόνοι μας. Συνδεθήκαμε με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Έχουμε εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, πραγματικά όλες οι κινήσεις που κάναμε έχουν αυτή την εξωστρέφεια. Η Ένωση Αγροτουρισμού προετοιμάζεται για το Πανελλήνιο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως 5 Μαΐου στην Αρκαδία με την συμμετοχή ενός εκπροσώπου tour operator από κάθε ευρωπαϊκή χώρα και ενός δημοσιογράφου.